μαζί μας θα έχουμε ανοιχτό την σύνδεση για να μπορέσει να παρακολουθήσει και το υπόλοιπο της ημερίδας μας. Θα παρακαλέσω τον κύριο Γιάννη Φίκαρη να μας προχωρήσει στη δική του εισήγηση. Πανοσυλλογιότατε, σεβαστέ μου και αγαπητέ μου πατέρα Γρηγόριε, κυρία και κύριοι εκπρόσωποι φορέων, επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσω την εισήγησή μου να αφιερώσω 30 δευτερόλεπτά της στους ανθρώπους οι οποίοι συνετέλεσαν για να μπορέσω εγώ προσωπικά σήμερα να βρίσκομαι ενώπιόν σας και να εκφράζω έναν επιστημονικό λόγο. Ως εκ τούτου λοιπόν είναι βαθιά μου η συγκίνηση διότι σήμερα βρίσκομαι στο χώρο αυτόν σαν οφηλέτης του ιερού και ωραίου τόπου της Μυτιλήνης. Και από τις θέσεις αυτής θέλω να εκφράσω ένα δημόσιο και μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπητό μου πατέρα Γρηγόριο, στην πρεσβυτέρα και στα δύο του παιδιά, διότι αποτέλεσαν τη δεύτερη μου οικογένεια όταν βρέθηκα σχεδόν αμούστακο παιδί, πρωτοετής φοιτητής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης. Από εδώ λοιπόν βάλαμε κάποιες πρώτες βάσεις και οφείλω αυτό το δημόσιο ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου επίσης τα όσα θα πω σήμερα, εάν έχουν κάποιο νόημα ή κάποια αξία, να τα αφιερώσω σε όλους εκείνους τους άξιους δασκάλους μας, εκείνα τα 2 χρόνια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης, που βάλανε το στίγμα τους να διαμορφώσουμε προσωπικότητες. Μετά από αυτά, έρχομαι επί της ουσίας. Στη σημερινή μου εισήγηση θα προσπαθήσω να εστιάσω και να εντοπίσω εκείνα τα στοιχεία και εκείνα τα σημεία τα οποία επιτάσσει η παιδαγωγική επιστήμη και η διδακτική αναφορικά με αυτό που λέγεται αναλυτικό πρόγραμμα και το κυριότερο, τι κρύβεται με επιστημονική ανάλυση πίσω από όλα αυτά τα οποία προβάλλουν ως νέο πρόγραμμα σπουδών. Ξέρετε, αυτοί που μας χτίσανε σαν επιστήμονες, αν μπορώ να λέγομαι τέτοιος, αυτό το οποίο προσπάθησαν να μας πούν είναι να είμαστε ακριβείς και να προσπαθούμε να βλέπουμε πίσω από τις γραμμές τι κρύβεται. Ξεκινώντας λοιπόν, η προσπάθεια που θα γίνει είναι η προσέγγιση των νέων προγραμμάτων να γίνει με βάση 2 βασικές επιστημονικές μεθόδους, που η πρώτη είναι η περιγραφική και η άλλη είναι η συγκριτική. Ξεκινώντας λοιπόν, υπάρχουν 2 σοβαρά ερωτήματα, τα οποία συνδυαστικά και εξελικτικά συνοδεύονται και από μία σειρά άλλων ερωτημάτων. Το πρώτο και βασικό ερώτημα που τίθεται είναι ποια ανάγκη οδήγησε στην αναμόρφωση, καθώς λέει το Υπουργείο Παιδείας, των προγραμμάτων σπουδών, ειδικά για το μάθημα των σκεπτικών. Προσφάτως, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έγινε μία έρευνα, η οποία έρευνα ανέδειξε και απέδειξε ότι βασικός και κύριος παράγοντας της πολιτισμικής ταυτότητας είναι ο θρησκευτικός. Δεύτερο ερώτημα. Λέγεται μέσα στο καινούριο πρόγραμμα σπουδών ότι αποτελεί μια πολυεπίπεδη πρόταση θρησκευτικής αγωγής που βασίζεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Μεταξύ αυτών των σύγχρονων αναγκών, αυτά που σας λέω τώρα δεν είναι δικά μου λόγια, είναι αυτά που λέει το πρόγραμμα, είναι και η Ορθοδοξία, η οποία όμως διαφοροποιείται από την κατήχηση, διατηρεί τις ισορροπίες μεταξύ του οικείου και του εταίρου, χωρίς να μετατρέπει όμως το μάθημα και σε θρησκεολογία. Δηλαδή, με λίγα λόγια,
Το νέο πρόγραμμα σπουδών μας λέει, το μάθημα δεν είναι κατηχητικό. Το μάθημα δεν είναι ομολογιακό. Το μάθημα δεν είναι θρησκεολογικό. Αυτομάτως προκύπτει το ερώτημα, τελικά τι προσανατολισμό έχει το μάθημα? Τι υποκρύπτεται τελικά? Και βέβαια, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, διότι υπάρχουν κάμερες, εκφράζουμε δημόσιο λόγο και πολλοί θα είναι αυτοί ενδεχόμενα οι οποίοι θα κάνουν και κριτική, και μακάρι να την κάνουν την κριτική, και μακάρι να γίνει και εδώ η κριτική, να έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε απόψεις. Σας διαβάζω λοιπόν από το ΦΕΚ, Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Βασική στόχη του προγράμματος. Πρώτο, να οικοδομήσει του προγράμματος, του μαθήματος των θρησκευτικών. Όχι της παιδείας γενικότερα, όχι του σχολείου γενικότερα, όχι της εκπαίδευσης γενικότερα. Να οικοδομήσει ένα στιβαρό μορφωτικό πλαίσιο. Τα παιδιά να μάθουν για την Ορθοδοξία, ταυτόχρονα όμως, ανεξάρτητα από την προσωπική τους θρησκευτική τοποθέτηση, να μπορούν να έρθουν σε επαφή με το θρησκευτικό φαινόμενο, όπως το αντιλαμβάνονται διαφορετικές θρησκείες. Και συνεχίζει. Επόμενος στόχος είναι η κριτική κατανόηση των δογματικών, λατρευτικών, υπαρξιακών και πολιτισμικών εκφράσεων όλων των μεγάλων χριστιακών ομολογιών, αλλά και των άλλων θρησκευμάτων. Όλα αυτά ξεκινούν από την Τρίτη Δημοτικού. Θέτω λοιπόν σε όλους σας το ερώτημα, όσο αναστοχαστικό ερώτημα, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ένας μαθητής και μια μαθήτρια τρίτης ή τετάρτης δημοτικού για να μπορέσει κριτικά να εντοπίσει αυτές τις διαφορές. Εμείς αυτά τα οποία ξέρουμε είναι ότι η κριτική ικανότητα, η κριτική σκέψη καλλιεργείται εξελικτικά για να φτάσει σε ένα επίπεδο ενδεχόμενα στο λύκειο για να μπορέσουμε εκεί να μιλήσουμε για κριτική σκέψη. Επόμενο στοιχείο. Λέγεται μέσω του προγράμματος και ειδικά μιας εγκυκλίου προσφάτης της τελευταία σχεδόν με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου, τώρα δηλαδή πριν από 10 μέρες περίπου, λέγεται λοιπόν ότι η ανάγκη που οδήγησε στο μάθημα, στην αναμόρφωση του μαθήματος, είναι πρώτον για να γίνει το μάθημα ελκυστικό και δεύτερον γιατί θέλουμε ένα μάθημα θρησκευτικών για όλους. Αυτά τα δύο τα τελευταία προτάσσοντος ισχυρά επιχειρήματα τελευταία, μάλλον ως συνθήματα. Εδώ όμως πρέπει, πανεσιολογιώτατε, σεβασμιότατε μου, αγαπητέ μου πατέρα Γρηγόρια, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Όσοι εξ ημών είμαστε εκπαιδευτικοί, αλλά και όσοι δεν είμαστε, ξέρουμε ή υποψιαζόμαστε ότι το μάθημα ελκυστικό δεν το κάνει ένα άψυχο χαρτί, αλλά η ψυχή του εκπαιδευτικού. Πρώτο. Δεύτερο. Ένα μάθημα γίνεται ελκυστικό όχι μέσω εκπτώσεων ή διαφοροποιήσεων απροσδιορίστου χαρακτήρα όσον αφορά το περιεχόμενό του, αλλά ως προς τη δυναμική λειτουργικότητα που έχει για να μπορέσει να γίνει κατανοητό από τους μαθητές. Το επόμενο που κάνει πραγματικά εντύπωση σε αυτή την εγκύκλιο είναι ότι δίνονται πολλές οδηγίες διδακτικές στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, αποστασιοσόμενοι από τη γενικότερη φιλοσοφία του προγράμματος. Και το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί τόσες οδηγίες από το Υπουργείο σε επίπεδο εγκυκλίου? Γιατί? Μήπως, θέτω ερωτήματα, μήπως το Υπουργείο αμφισβητεί τη διδακτική ικανότητα των εκπαιδευτικών, τόσο των θεολόγων της δευτεροβάθμιας, αλλά και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας για να διδάξουν το μάθημα των θρησκευτικών? Μήπως υπάρχει κάτι άλλο? Αυτά πρέπει κάποια στιγμή να αναδειχθούν και να υποθούν, διότι διαφορετικά θα έχουμε ζητήματα, θα έχουμε αμφισβητήσεις. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών, το εκάστοτε, κατά κύριο λόγο έχει κοινωνικοποιητικό χαρακτήρα. Προσπαθεί δηλαδή να διαμορφώσει και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο στην αντίληψη του μαθητή για το ποιος θα είναι ο ρόλος του στην κοινωνία στο μέλλον. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Αυτά είναι βαθιά πράγματα και όσοι βρισκόμαστε εδώ και πολύ περισσότερο βέβαια όσοι νομοθετούν θα πρέπει να τα λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους. Διότι κατά τον Κωστή Παλαμά χρωστάμε και στις γενιές που πέρασαν αλλά και στις γενιές που θα έρθουν. Συνεχίζοντας
θέλω να εξηγήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμα. Η αναφορά που γίνεται στο πρόγραμμα το καινούριο δεν λέγεται πια, όσοι γνωρίζετε, αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά λέγεται πρόγραμμα διαδικασίας. Με πολύ απλά λόγια θα σας πω το εξής. Το αναλυτικό πρόγραμμα, όπως το ακούτε και όπως το ξέρουμε ή τα ακούμε γενικότερα, έχει συγκεκριμένο, ξεκάθαρο, οριοθετημένο προσανατολισμό. Το πρόγραμμα της διαδικασίας έχει μία ανοιχτότητα ασαφούς χαρακτήρα. Με λίγα λόγια, και αυτό βέβαια το λέει και η εγκύκλειος εδώ, και εκπλήσει, ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πάρουν από το καινούριο πρόγραμμα ό,τι θέλουν, να το προσαρμόσουν όπως θέλουν και να καταλήξουν όπου θέλουν. Μα αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα στοιχείο αβέβαιης ανοιχτότητας. Δηλαδή, ναι σε όλα. Στο ναι σε όλα όμως, εδώ πρέπει να σας πω ότι υπάρχει κοινωνικός ανθρωπολόγος που λέει πως αν αφήσεις τον άνθρωπο σε μια πλήρη ανοιχτότητα, γίνεται χειρότερος από το ζώο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει ένα πλαίσιο αναφοράς για να μπορέσει να προχωρήσει. Πόσο δε μάλλον ο μαθητής. Χωρίς δηλαδή ρότα, πού θα πάει ο καπετάνιος στο καράβι. Και έπειτα και κάτι ακόμα. Αυτό το οποίο θα κάνω εγώ παράδειγμα σε ένα σχολείο της Μυτιλήνης. Ο αγαπητός συνάδελφος, ο κύριος Παλιώρας, τι θα κάνει στη Λαμία. Ο άλλος ο συνάδελφος, τι θα κάνει στην Κρήτη. Και πού θα καταλήξουμε τελικά όσον αφορά το μάθημα των θρησκευτικών. Γιατί εδώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμα. Πολλοί συγχαίωνε, μα λέει, γίνανε αλλαγές και στην ιστορία και στη γλώσσα και δεν υπήρξε μια τέτοια ένταση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Η γλώσσα έχει το στοιχείο του επικοινωνιακού χαρακτήρα. Είναι ένα μέσο που χρησιμοποιούμε για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Άρα μπορούμε να βρούμε κοινά σημεία αναφοράς. Η ιστορία στηρίζεται σε υπαρκτά γεγονότα τα οποία συνετελέστησαν στο πλαίσιο της ανθρωπότητας. Τα θρησκευτικά όμως έχουν μια σχέση του ανθρώπου με το επέκεινα. Έχουν μια σχέση του ανθρώπου με το Θεό, με αυτό που το υπερβατώ. Και εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι. Γιατί αυτή η αγωνία είναι κοινή αγωνία. Επομένως λοιπόν, όταν υπάρξει μια σύγχυση αυτού του χαρακτήρα, τότε πού οδηγούμαστε. Και στο άλλο, το άλλο επιχείρημα που ακούγεται, ότι ένα μάθημα για όλους, αυτό πάλι τι θα πει. Ένα μάθημα για όλους σημαίνει αυτομάτως σύγκληση δογμάτων και θρησκειών. Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα εξαγόμενο. Ποιο είναι αυτό το εξαγόμενο? Μια θρησκεία ή ένα μάθημα θρησκευτικών το οποίο μας αρέσει όλους. Συμφωνούμε κάπου όλοι. Μα αν είναι αυτό το πράγμα, τότε τελικά φοβούμε πάρα πολύ ότι οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια ή πίσω από τις γραμμές του αναλυτικού, του καινούργιου προγράμματος σπουδών, κρύβεται η πανθρησκεία. Ή αλλιώς ο συγκριτισμός. Δηλαδή όλη μια θρησκεία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μπορεί να σπούδασα θεολογία, δεν είμαι θεολόγος, οι θεολόγοι θα εξηγήσουν καλύτερα αυτές τις δύο έννοιες. Δηλαδή να συμβαδίσουμε ως χριστιανοί ορθόδοξοι με το βουδισμό ή με το μαμεθανισμό, με σαρανισμό κτλ. Στη βάση λοιπόν όλης αυτής της λογικής θα σας ήθελα πάρα πολύ να εστιάσουμε εδώ. Αν θέλετε λίγο να κλείσουμε λίγο το φως. Αυτό εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι μία εικόνα από τις εικόνες που βρίσκονται στο πρόγραμμα σπουδών. Κάποιος μου είπε κάπου, την έχεις φτιάξει, την έχεις ρετουσάρει από το διαδίκτυο. Δεν έχω καμιά αμφιβολία, ακόμα και τώρα αν έχουμε σύνδεση με το δίκτυο, μπορούμε να μπούμε και να δούμε το πρόγραμμα σπουδών. Θέλω λοιπόν εδώ να μου πείτε εσείς τι είναι τελικά αυτό που βλέπετε. Εγώ δεν ξέρω τι είναι, σας μιλώ εντύμως. Τι είναι, δεν ξέρω. Είναι μια εικόνα που έχει χαρακτηριστικά ορθόδοξα. Είναι μια εικόνα που έχει χαρακτηριστικά νεωτερικά άλλου δόγματος. Είναι μια εικόνα που θέλει να μας δείξει τι. Και βέβαια αυτές οι εικόνες όλες είναι, όπως και άλλες, διακατέχεται όλο το πρόγραμμα από τέτοιες εικόνες. Είναι ενός εκλεκτού καλλιτέχνη, του Αντώνιο Φίκο, Έλληνας καλλιτέχνης, ο οποίος είναι καλλιτέχνης street art, δηλαδή αυτοί που ζωγραφίζουν στους δρόμους και έχουν μια, ξέρετε, στους τοίχους κτλ. Θέλω λοιπόν εδώ να δούμε τι συμβαίνει εδώ πάνω.
Τι είναι? Και επειδή πίσω, όπως σας είπα, από τα γράμματα και τις λέξεις κρύβονται πολλά, θα σας ενοχλήσω λίγο την αντίληψη και τη σκέψη σας και δέστε λίγο. Υπάρχει στα χέρια αυτού που απεικονίζεται, εγώ δεν μπορώ να το ορίσω αν είναι Άγιος, αν είναι οτιδήποτε, δεν ξέρω, πέστε εσείς, δεν ξέρω. Στα χέρια του λοιπόν του εικονιζόμενου υπάρχει ένα προσωπείο, μία μάσκα δηλαδή. Αυτά δεν είναι τυχαία. Η οποία μάσκα, τι κάνει η μάσκα? Γελάει. Δηλαδή το προσωπείο ήταν η χαρά και πίσω από το προσωπείο κρύβεται ένας εικονιζόμενος, ο οποίος όχι μόνο δεν γελάει, όχι μόνο δεν είναι στεναχωρεμένος, αλλά τι είναι? Σχεδόν ουδέτερος. Η έκφρασή του είναι ουδέτερη. Μήπως αυτό τελικά ο αξιότιμος κύριος Υπουργός εννοεί ουδετερόφρισκο? Δεν ξέρω. Εγώ ήρθα να θέσω ερωτήματα εδώ και από τότε που ξεκίνησα και συστρατεύτηκα σε αυτή την προσπάθεια, γιατί το πιστεύω και όχι γιατί μου το είπε κάποιος. Είναι και να πάρω απαντήσεις στα ερωτήματά μου. Και συνεχίζοντας λιγάκι, πίσω, επάνω κιόλας εδώ, να σας δείξω, δεν ξέρω αν ποιος σας με βοηθάει, εδώ, υπάρχουν κάποια άλλα σημεία. Επίσης δεν ξέρω τι είναι. Αυτά που βρίσκονται στο δεξιό ώμο του εικονιζόμενου. Το μόνο που παραπέμπει ότι είναι κάτι αγιοποιημένο ενδεχόμενα είναι το φωτοστέφανο. Και τώρα, γυρίστε λίγο, μισό λεπτάκι λίγο. Δέστε σας παρακαλώ μια ακόμα εικόνα. Είναι, όπως βλέπετε, οι παραπομπές, δεν είναι δικά μας. Επίσης σας ρωτώ, γιατί εγώ δεν ξέρω, σας λέω ειλικρινά δεν ξέρω. Τι απεικονίζει εδώ, κάποιον ασκητή που είναι μέσα σε κάποιο δέντρο, σε ένα κορμό δέντρου? Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Τι θέλει να πει? Και γιατί ο εικονιζόμενος κλείνει τα μάτια? Τουλάχιστον στην Ορθοδοξία, όσο μπορώ να κατέχω, οι Άγιοι είχαν πρόσωπο και βγαίνανε μπροστά, θαραλέα. Ειλικρινά έχουμε τη μεγάλη τιμή και μας φιλοξενούν στο μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ και της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Νικολάου. Και η Αγία Ειρήνη, ένα κοριτσάκι, βγήκε θαραλέα. Εδώ γιατί κρύβει τα μάτια? Πάμε λίγο παρακάτω. Στο επόμενο. Πέστε μου αυτό εσείς τι είναι. Εάν είναι αυτό η Παναγία, εγώ τρέμω. Διότι είναι απρόσωπο. Η Παναγία δεν είναι απρόσωπη. Και βλέπετε, στην ουσία δεν φαίνεται ούτε στόμα, ούτε έκφραση, ούτε μάτια, τίποτα. Όλα αυτά που σας δείχνω, κυρίες και κύριοι, δεν είναι επειδή εγώ τα επέλεξα γιατί ήθελα να δώσω μια έμφαση στην εισήγησή μου. Όλο το πρόγραμμα και ενδεχόμενα όλο το βιβλίο που θα έρθει ή τα βιβλία που θα έρθουν είναι αντίστοιχες απεικονίσεις. Δέστε λοιπόν και πέστε μου. Προφανώς μπροστά το απεικονιζόμενο πρόσωπο είναι ο Χριστός. Προφανώς. Αλλά επίσης εγώ προσωπικά εκπλήσωμαι, ανησυχώ. Βλέπετε, και επίσης παρατηρήσατε και κάτι ακόμα στο μέτωπο της Παναγίας? Αν είναι η Παναγία, παρατηρείτε και κάτι ακόμα? Υπάρχει ένα είδος, θα τολμήσω να το πω, εκλεπτισμένου φερετζέ. Ναι, δεν διστάζω να το πω. Όχι επειδή είμαι ήρωας ή κάτι, τίποτα δεν είμαι, ένας απλός άνθρωπος όπως όλοι μας. Αγωνιώ όμως για αυτά τα οποία πιστεύω ως θρησκεία, ως ορθοδοξία. Και πάμε λίγο παρακάτω, στην επόμενη φωτογραφία, δέστε λίγο αυτό. Εδώ τώρα πέστε μου. Είναι Άγιος, είναι ένας άνθρωπος απλός, είναι κάτι, είναι οτιδήποτε? Δεν ξέρω τι είναι. Αυτό όμως που ξέρω και πρέπει να σας το πω, είναι ότι βρίσκεται στην τρίτη και τετάρτη δημοτικού. Αυτές οι τρεις φωτογραφίες που είδατε τελευταία είναι στην τρίτη και τετάρτη δημοτικού και έχει τίτλο η ενότητα «Ανακαλύπτουμε εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες». Ανακαλύπτουμε εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες. Όποια συμπεράσματα βγάλετε τα εσείς. Μακάρι να υπάρξει συζήτηση και να έχουμε ευκαιρία να πούμε και περισσότερο. Και τώρα θα ήθελα λίγο, δέστε λίγο σας παρακαλώ εδώ.
Αυτό εδώ όλο που βλέπετε μπορεί να είναι λίγο ένας πίνακας αρκετά φορτωμένος, θα σας τον αναλύσω πολύ σύντομα. Αν δείτε επάνω, τι τίτλο έχει η ενότητα? Κυριακή, μια σημαντική ημέρα της εβδομάδας. Δέστε όσοι μπορείτε να δείτε κιόλας, κάτω από τη γραμμή την πρώτη, είναι ενότητα της τρίτης δημοτικού. Και λέει λοιπόν, αριστερά, οι μαθητές να μάθουν τι είναι η Κυριακή, ως ξεχωριστός χρόνος. Παρακάτω, στο δεύτερο, αναγνωρίζουν ειδικές ημέρες Ιουδαϊσμού, Ισλάμ, Εβραίων κτλ. Αναγνωρίζουν σύμβολα και ιερούς τόπους. Και δέστε λίγο τη δεύτερη στήλη. Στην ημέρα των χριστιανών αυτό που λένε είναι καμπάνα, κεριά, εικόνες, σταυρός. Αυτά είναι με σειρά προτεραιότητας. Ακολούθως λέει το Σάββατο των Εβραίων στη συναγωγή Ραβίνος, Τωρά, Μενορά, Κιπά, Τεφελίν. Και τρίτον εδώ στο στην Παρασκευή των Μουσουλμάνων Κοράνιο, Μιναρές, Μουεζίνης, Χατύπης, Ιμάμης, Νύπης, Προσώπου, Χεριών, Ποδιών, Βγάσματος. Ένας συνάδελφος που δεν το είχα σκεφτεί εγώ μου λέει, έχεις δει και τις αναλογίες σε ποσοτικό επίπεδο? Και πραγματικά όταν το είδα αναρωτήθηκα εκ νέου. Δηλαδή 4 ή 5 αναφορές στον χριστιανισμό, κατεβαίνουμε μετά, αυξάνονται και πάμε στον μουσουλμανισμό και αυξάνονται ακόμα περισσότερο οι αναφορές. Επαναλαμβάνω, για να μην ξεχνιόμαστε, πρόκειται για τρίτη δημοτικού. Αυτά όλα δηλαδή πρέπει το παιδί να τα μάθει σε 1-2 ώρες. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας και θέλω λιγάκι. Ναι. Προσέξτε, στην αριστερή στήλη, στην αριστερή, ήταν όπως είναι τα μαθήματα που είναι τώρα. Και λέει, ο δεκάλογος, ξεκάθαρα πράγματα, το δέλτα κεφαλαίο και σημαίνει τις 10 εντολές. Δέστε λίγο το νέο πρόγραμμα πώς προτείνει οι εντολές στη ζωή μας. Δηλαδή, ο πατέρας δίνει εντολή στο παιδί, πήγε να μου πάρεις ένα μπουκάλι νερό. Ο προϊστάμενος δίνει εντολή στον υφιστάμενο, πήγε να μου φέρεις αυτό το φάκελο. Ο κύριος ο αξιωματικός της αστυνομίας δίνει εντολή στη φύλακα, κοίταξε, πήγαινε, έγινε επεισόδιο εκεί. Ερωτώ, αυτό γιατί είναι θρησκευτικά δηλαδή? Δεν μπορεί να είναι κοινωνική πολιτική αγωγή, δεν μπορεί να είναι οικιακή οικονομία, δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Πρώτον, το θρησκευτικό, η εντολή στη βίβλο γενικώς. Δεύτερον, το κοινωνικό, νόμοι και διατάξεις. Και τρίτον, η προσωπική εμπειρία, σχολική οικογενειακή ζωή. Εν κατακλείδη και κλείνοντας, θέλω να σας πω πως όλα αυτά τα οποία εντάχει και πολύ συνοπτικά σας παρουσίασα δεν είναι ενδεικτικές καταστάσεις του προγράμματος. Είναι όλο το πρόγραμμα γεμάτο με αυτή τη θεώρηση. Και ξέρετε ποια είναι η θεώρηση και η βασική θεωρία? Θα το πούμε διότι πρέπει να το πούμε. Είναι η θεωρία της κοινωνικής αναδόμησης. Όλο το πρόγραμμα στηρίζεται επιστημονικά στη θεωρία της κοινωνικής αναδόμησης. Τι πάει να πει αυτό? Πολύ απλά, θέλουμε να ξαναχτίσουμε την κοινωνία κάπως αλλιώς. Και αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι πως ουδείς σκέφτεται αρνητικά για έναν συνάνθρωπο του αν προέρχεται από ένα διαφορετικό περιβάλλον ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορεί να αρθεί η κοινωνική συγκρότηση μιας κοινωνίας εξαιτίας αλλαγών ή ανθρώπων ή προσώπων ή μετακινήσεις που γίνονται. Έχετε δει εσείς καμιά άλλη χώρα να προσπαθεί να αναδομήσει την κοινωνία της για να δεχτεί ανθρώπους ταλαιπωρημένους και πονεμένους? Είναι ένα ερώτημα. Και θα κλείσω λέγοντας το εξής. Όταν ο κύριος Φίλης, ο αξιότιμος κύριος Υπουργός Παιδείας, αναφέρεται σε ένα κράτος ουδετερόθρησκο, θέλω να τον ρωτήσω, εμέσως πλησαφώς, αλλά ξεκάθαρα, προτίθεται να αλλάξει το ορθόδοξο όνομά του Νικόλαος με κάποιο ουδετερόθρησκο? Και μην ακούσουμε να μας πει, ναι, θέλω να το κάνω, παράδειγμα, Αχμέτη Μοχάμεντ, γιατί αυτό δεν είναι ουδετερόθρησκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.